Καθώς η αυγή χαράζει, η Σάμπα έχει ήδη σηκωθεί και παρακολουθεί τους λύκους Κοτέρα από απόσταση. Όπως και με την αγέλη της, έτσι και εδώ, όλα τα μέλη των Κοτέρα μαζεύονται κάθε πρωί. Αυτό ενισχύει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των 20 μελών της αγέλης. Ετοιμάζονται να επιτηρήσουν το έδαφος τους, καθοδηγούμενα από την αρχηγό. Η Σάμπα τους ακολουθεί από μακριά. Δεν θέλει να τους φοβήσει ή να τους προκαλέσει κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, θέλει όμως να δει το μέγεθος της περιοχής τους. Το μέγεθος της περιοχής του Αιθιοπικού Λύκου είναι 2.500 στρέμματα κατά μέσο όρο, ανάλογα με την ποσότητα της τροφής και την παρουσία του ανθρώπου και των εκτρεφόμενων ζώων. Κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, οι λύκοι σημαδεύουν την περιοχή τους, αφήνοντας μυρωδιές από ούρα και περιττώματα, ξύνοντας το έδαφος ή βγάζοντας δυνατούς ήχους για να περιφρουρήσουν τα όρια τους από τις άλλες αγέλες. Η Σάμπα παρακολουθεί τη γνωστή αυτή τελετουργία από απόσταση. Οι Κοτέρα γνωρίζουν ότι η Σάμπα τους ακολουθεί και δεν φαίνεται να νοιάζονται. Ως ξένη, εκείνη δεν θέλει να πλησιάσει πολύ κοντά. Τότε ένας από τους λύκους ακούει κάτι που τον κάνει να ανησυχήσει. Τρέχει για να προλάβει τους άλλους που τώρα φεύγουν γρήγορα. Κάτι δεν πάει καλά και ο συναγερμός μεταδίδεται σε όλη την αγέλη. Η Σάμπα πρέπει να τρέξει για να τους προλάβει. Οι Κοτέρα σχηματίζουν βεντάλια αφού ακριβώς μπροστά εισβάλλουν ξένοι λύκοι στο έδαφος τους. Οι καυγάδες μεταξύ των αγελών είναι συχνές, ειδικά κατά τη διάρκεια της φθινοπορεινής εποχής του ζευγαρώματος και μπορούν να μετατραπούν σε βίαιες μάχες. Η έκφαση καθορίζεται συνήθως από το μέγεθος της αγέλης. Μπροστά, ένας από τους εισβολείς επιθεωρεί τα σύνορα. Ο Αντάνη τον παρακολουθεί. Ο καταπατητής σημαδεύει ήδη αφήνοντας μυρωδιές. Το νεαρό αρσενικό τρέχει για να επιτεθεί στον εισβολέα. Αλλά αυτός δεν έχει καμία διάθεση να παλέψει σε ξένο έδαφος και φεύγει γρήγορα. Ο Αντάνη κέρδισε. Η Σάμπα παρακολουθεί από έναν γκρεμό. Φαίνεται να ενδιαφέρεται γι' αυτό το αρσενικό. Αλλά τι θα κάνει εκείνος? Θα την αγνοήσει και θα επιστρέψει απλά στην αγέλη του? Όμως ο Αντάνη αρχίζει να σκαρφαλώνει πάνω στο πλατή και απόκρημνο βουνό που βρίσκεται εκείνη. Η Σάμπα περιμένει καθώς ο Αντάνη σκαρφαλώνει τους βράχους για να φτάσει στην κορυφή. Πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, αγγίζουν τις μύδες τους για πρώτη φορά και κάπως έτσι καλωσορίζει τη Σάμπα. Ο Αντάνη την οδηγεί προς την αγέλη και αισίως στο καινούριο της σπιτικό. Μετά από 7 ημέρες πείνας και μοναχικού οδηπορικού, το δύσκολο ταξίδι της Σάμπα μπορεί σύντομα να λάβει τέλος. Ο αλπικός αγρότοπος της κοιλάδας Webb είναι ιδανικός βιότοπος για τους αιθιοπικούς λύκους. Ιδιαίτερα λόγω της αυθονίας τροφής. Ο Αντάνη δεν χάνει χρόνο να βρει πρόγευμα και αρχίζει να σκάβει ένα λαγούμι από τυφλοπόντικες. Η Σάμπα δείχνει ικανοποιημένη και τον παρατηρεί. Ο Αντάνη αποδεικνύεται επιδέξιος κυνηγός, αφού δεν χρειάζεται πολύ χρόνο μέχρι να πιάσει ένα τυφλοπόντικα και απομακρύνεται για να απολαύσει το γεύμα του.
Η Σάμπα παραμένει σε απόσταση, παρακολουθώντας τον Αντάνη να τρώει. Μα ο Αντάνη δεν το τρώει όλο. Και λίγο αργότερα η Σάμπα τρώει το μερίδιό της. Μετά από ένα καλό γεύμα είναι ώρα για παιχνίδι, όπως ακριβώς γινόταν και με την αγέλη της. Η Σάμπα και ο Αντάνη θα ζευγαρώσουν μόνο αν γίνουν το κυρίαρχο ζευγάρι της αγέλης. Αλλά πρώτα η Σάμπα πρέπει να συστηθεί και να γίνει δεκτή από όλα τα μέλη της αγέλης κοτέρα. Η Σάμπα πλησιάζει με τα αυτιά κατεβασμένα, δείχνοντας έτσι ότι είναι λίγο φοβισμένη. Οι λύκοι τη μυρίζουν, την αγγίζουν και γίνεται δεκτή. Ακόμη και από το κυρίαρχο θηλυκό που παρακολουθεί εδώ κοντά. Η Σάμπα επιστρέφει στον Αντάνη ως αναγνωρισμένο πια μέλος της αγέλης κοτέρα. Έχει επιτέλους βρει σπίτι. Είναι 8 μήνες από τότε που η Σάμπα ήρθε στην κοιλάδα Web και σήμερα η περιοχή απειλείται από πυρκαγιά. Οι κοτέρα φοβούνται με αυτό που βλέπουν. Είναι Νοέμβριος, η αρχή της περίοδου της ξηρασίας, όταν η πυρκαγιά αποτελεί μια σταθερή απειλή στα βουνά Μπάλεϊ. Αν και οι φλόγες τους απασχολούν, όλοι οι λύκοι της αγέλης θα πάνε να επιτηρήσουν το έδαφος τους και η Σάμπα θα ακολουθήσει. Παρά τον ενδεχόμενο κίνδυνο, η αγέλη πρέπει να περιφρουρήσει όλη την περιοχή και να σημαδέψει με μυρωδιές τα σύνορά της, όπως κάθε πρωί. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ακόμα και το έδαφος που βρίσκεται ήδη στις φλόγες. Η συμπεριφορά αυτή είναι ενστικτόδης και συνεχίζεται ακόμα και αν αυτό γίνει επικίνδυνο. Η Σάμπα τρέχει για να προφθάσει την αγέλη. Αλλά σύντομα διαπιστώνει πως δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Η φωτιά έχει εξαπλωθεί, κερδίζοντας δύναμη και ταχύτητα. Πάνω από το λόφο, οι λύκοι ακούνε ανήσυχες φωνές ανδρών, γυναικών και παιδιών. Αυτή είναι η αιτία της πυρκαγιάς. Μια σπίθα από μια αφύλακτη φωτιά ήταν η αρχή του κακού. Και τώρα όλη η ζωή στην κοιλάδα απειλείται. Η φωτιά εξαπλώνεται και προτού η κόλαση αρχίσει να τους περιβάλλει, η Σάμπα και οι υπόλοιποι λύκοι τρέχουν για να σωθούν. Μέχρι το βράδυ, η φλόγα έχει ερημώσει την καταπράσινη κοιλάδα. Ο βιοτοπός τους έχει καταστραφεί και η αγέλη κοτέρα πρέπει τώρα να βρει νέο έδαφος για να επιβιώσει. Η μέρα χαράζει στα βουνά Μπάλεϊ της Νότιας Αιθιοπίας. Είναι Μάρτης, αρχή των βροχοπτώσεων. Έχουν ήδη περάσει 17 μήνες από τότε που οι φωτιές κατέστρεψαν ένα μεγάλο μέρος της κοιλάδας Web. Όμως η φύση ανανεώνεται. Η ζωή άλλαξε πολύ για τους λύκους της κοιλάδας αυτής. Αλλά και για τη Σάμπα ιδιαίτερα. Ο
Αντάνι είναι τώρα ο αρχηγός της Αγέλης Κοτέρα, αφού αντιμετώπισε με επιτυχία το κυρίαρχο αρσενικό. Αυτός είναι ο σταθερός φίλος και σύντροφος της Άμπα, που έγινε τώρα η αρχηγός της Αγέλης. Είναι το μόνο ζευγάρι που έχει δικαίωμα να αναπαραχθεί. Και τρεις μήνες πριν, κρυμμένη σε ένα βραχώδες κρυσφύγετο, η Σάμπα γέννησε τρία κουτάβια. Τον Μπίρουκ, τον Κίμπρομ και το θηλυκό με Άζα. Αν και δεν μπορούν να κυνηγήσουν την τροφή τους ακόμα, τα κουτάβια παίζουν για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν σύντομα ως ενήλικες λύκοι. Αυτά τα νεαρά ζώα θα βοηθήσουν την Αγέλη Κοτέρα να αναπτυχθεί, έτσι ώστε να μπορέσει να ευημερήσει σε αυτή την κοιλάδα. Μα οι λύκοι της Αιθιοπίας αγωνίζονται να επιβιώσουν. Με 500 τέτοια ζώα ακόμα ελεύθερα, η προστασία των βιοτόπων τους καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Το έδαφος τους μετατρέπεται σε βοσκοτόπια, ενώ τα οικόσιτα σκυλιά τους μεταδίδουν ασθένειες. Έτσι τώρα σχεδιάζουμε την αναπαραγωγή αυτών των λύκων σε αιχμαλωσία, ώστε να αποτραπεί ο αφανισμός τους. Με λίγη τύχη όμως, κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι απαραίτητο. Και να μπορέσει η Σάμπα με την υπόλοιπη αγέλη της να περιπλανιέται ελεύθερη για πάντα στα απομονωμένα βουνά της Αιθιοπίας.